παρέστηση. Παρεμβόλιο. Θέμα σοβαρό που υπάρχει πολλά χρόνια και συνεχώς διεκδικούμε. Θα προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα λίγο διαφορετικά. Ως έργο θα προσεδράσουμε ζητήματα με τελικό στόχο να αναπτύξουμε κάποια μέτρα για την επιβάτησή του. Πρώτη καθαρά για πολιτική και εθνική βούληση. Γεννάται με ερώτημα. Ποια πολιτική ηγεσία θα έχει την τόλμη να ορθώσει το γειτονάσμα τη ενάντια σε τεράστια συμφέροντα που είναι του τσίπου παρηγόριου. Α πούμε λίγο τα έργα. Ξεκινάμε τώρα με το αστυνομικό. Όταν ανοίξει το πλασίμα τη Ελλάδα, ξεκίνησε ένα τεράστιο πλούτο μεταναστών να έρθει στη χώρα μα του νομού και παραγωγού. Η διαδικασία έγινε κυρίω ανοιγάμοντα χωρί πρόγραμμα και πλάνο. Η Ελλάδα ήταν κυρίω απροετοίμαστη και κάτι τέτοιο και βεβαίω δεν μπορούσε να δουλέψει το μέγεθο των μεταναστών και πολύ περισσότερο τι καταστροφικέ συνέπειε και την ελληνική πολιτική και οικονομική συνθήκη τη κοινωνία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε με τον ένα και τον άλλο τρόπο να επιβιώσουν. Κάποιοι εγκοφήθηκαν και εντάθηκαν, όμω οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν. Κάποιοι λοιπόν με τεράστια οικονομικά συμφέροντα ξεκίνησαν ένα καϊτανάκι που μπορεί να μεγαλώνει εκμεταλλευόμενοι με αυτού του ανθρώπου. Θύμα του παρηγορίου είναι καταρχά το εμπόριο, όπω και η οικονομική μετανάστευση. Οι τελευταίοι θεωρούνται οι βασικοί επενδυτέ ενό τεράστιου τζίρου που αφορά κατά κύριο λόγο τα παρανόμιση εισαγωγικά προϊόντα από οργανωμένε ομάδε συμφερόντων που έχουν δράσει τι αγορέ σαν τη μαφία. Κάνω κατά κάποιο την ανοχή. Η ανοχή και διαφορία που υπήρχε στην κατακτήριο στη διάθεση τη κυβερνήση θεωρώ πω είναι ένα από τα κυριότερα έργα. Οι κυβερνήσει για τον δικό του λόγο αποφάσισαν να διαλέξουν τον δρόμο τη ανοχή και αδιαφορία. Όμω για να είναι ειλικρινή, η ανοχή δεν είναι μόνο την δουλειά των δικάσεων κυβερνήσεων. Πρέπει ειλικρινή πρώτα να κοιτάξουμε τι έχουμε κάνει ω πολίτε και να αναγνωριστούμε και αδιαφορία σε φίλοι. Κάποιοι θεωρούνται πω ο καθένα από εμά που βρίσκεται σήμερα εδώ κάποια στιγμή δεν δείξαμε ανοχή, αδιαφορία και έστω άθελά μα που βρίσκαμε σε αυτό το τεράστιο δρόμο. Ελπίζω έλεγχο. Θα ξεκινήσω από τα σύνορά μα. Καθημερινά χιλιάδε άνθρωποι περνούν τα σύνορα χωρί κανεί να κάνει κάτι άλλο. Όταν δεν μπορούμε να παίξουμε τα σύνορα, όλοι αυτοί οι πιθανότητα να αξιοποιηθούν από την αφή του παρηγορίου. Το παρηγόριο του χρειάζεται για παράνομα πολέμου. Ελωνία λοιπόν. Κατά κύριο λόγο, τα παράνομα εμπνεύματα εισέρχονται από την Ελωνία που όλο τυχαίω κάνουν στο δωμάτιο. Είναι επιταγή νομιστικό πω έρχονται από χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Με έναν λοιπόν τρόπο μυστηριώδη, βαθίζονται ευρωπαϊκά και παίρνουν στη χώρα μα από κάποιο μέρο τη χώρα. Τότε λοιπόν δεν παράνομα. Τα προϊόντα Μαϊμού, όπω ονομάζονται, έχουν κατακτήσει την αγορά. Η μη χαμηλή μεταναστών ελέγχων και η μη τήρηση τη νομοθεσία επιτρέπει όλα αυτά να έρχονται στη χώρα μα κατά χιλιάδε αγγλώνε καθημερινά του νόμου κρηματίου. Η κυβέρνηση στηρίζει νόμου των εμφάνιστο. Αρμόδιοι υπουργοί και οι ίδιοι τουρκικοί βουλευτέ εμφανίζονται υπέρμαχοι τη παράταξη χωρί όμω ποτέ να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι φροντιχλή. Η δημοτική αστυνομία δεν βλέπει και δεν ακούει πλέ όλα τα σχεδιαίου. Έτσι λοιπόν κάποιοι πρέπει να κτίσουν σε βάρο του κοινού εμπορίου. Κύριο λόγο στην εφαρμογή του νόμου 325 φέρνουν οι δημάρχοι και οι δημοτικέ αστυνομία. Οι υποφάσει δημάρχων που συχνά ακούγονται τη μορφή έφορα προσωπικού, άρα πίσω από το παρηγορείο, οδηγούν στην εφαρμογή του νόμου. Άρα κατηγορούμε πω τη λέξη έλεγχο μάλλον δεν υπάρχει στο εξωτερικό για αυτόν τον θεσμό. Έλεγχο εθνική και τοπική συνείδηση. Λέξη είναι μεγάλη περίοδο. Συνείδηση. Λέξη πιστεύω πως σήμερα έχει χαθεί από το εξωτερικό του κάθε ελληνικού. Η κρίση αυτή που μας έχουν πάρει τα πραγματικά λόγια και που καθημερινά ματώνει η πατρίδα μας, στην πραγματικότητα δεν είναι οικονομική. Και θα συμφωνήσουμε με το συμφωνικό του πολιτικού κινησίου και του κ. Δουναήλ πως είναι μια κρίση αξιών, πίστης και συνείδησης. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια από κάποιους να μας οδηγήσουν, εκεί που θέλουν, ώστε να ξεχάσουμε την εθνική μας ταυτότητα, την ιστορία του εαυτού μας και την κρίση της θρησκείας μας. Η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο την δημιουργία ενός κράτους που θα χαρακτηρίσω ως ξέφραγμα βαθμό. Με πολύ ανθρώπινου να αντιδράσουν σε ό,τι προσδιορίζουν. Θα προτιμήσω να πω πως η εθνική και η τοπική συνείδηση είναι αυτή που πρέπει να παλέψουμε να διατηρήσουμε. Να αγαπήσουμε την πατρίδα μας και τον τόπο μας. Να το στηρίζουμε επιλέγοντας να κάνουμε εμπάρκο στο παρηγόριο και στα κινέζικα και να επιλέγουμε να ισχύουμε τους τόπους επιχειρηματίες και ατομικά του καταστήματα. Έτσι θα επιλέξουμε την ελληνική μας ελληνική επιβίωση. Συνέπειες όμως έχει το παρηγόριο. Σας έχω χωρίσει δύο λάθος. Συγκονομικές. Ξεκινάω πρώτον από απώλεια υπολογίσεις του κομμάτους, απώλεια συγκεκριμένου συνέλεγχου, απώλεια απόδοση
αστοχία, απώλεια εσόδων στα σπιτικά ταμεία και απώλεια εσόδων στους δήμους. Στοιχεία από το Ινστιτούτο Εμβολίου και Ειδησιών και την Εθνική Νοσοκομεία Ελληνικού Εμβολίου, μας δείχνουν πως πρώτον το πανεμβόλιο στη χώρα μας αντιπροσωπεύει το 30-40% του συνολικού εμβολίου. Και έτσι ο πλούσιος εκτιμάται καμιά θέση της προσοχής. Αυτό σημαίνει ότι απώλειες για το κράτος από τη διάρκεια του χρόνου φτάνει τα 8,5 δις. Τις παραπάνω απώλειες εσόδων για την ελληνική οικονομία μπορούμε να προσθέσουμε δημοτικά θέλη, δασμούς, χαμές της εργασίας, όλα αυτά δυστυχώς θα μπορούν να προηγηθούν με ακρίβεια. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, 1/3 ευρώ που σπουδαίνουν οι καταναλωτές καταλήγει στο πανεμβόλιο. Τρίτον, το 48% των παράνομων εμπορευμάτων είναι κινητικής προέλευσης. Τέταρτον, το πανεμβόλιο και η υπάρξη της παρεμβολίας εκτιμάται στο 20% του ΑΕΠ, δηλαδή 69 δις ευρώ. Το ποσοστό πληροφορίας αυτών των μορινότων ανέρχεται στο 20% στην ένσυχη συμπόθεση, 15% στην δώρο, 10% στην ελληνικά έλλη, 2,5% περίπου στον ποτό στον αγνό, ενώ στον πρόβλημα το ποσοστό έχει να το αναμετρήσουμε. Οι κοινωνικές κρίσεις λοιπόν είναι σαν πρώτη συνάρτηση με τις οικονομικές. Κλείσεων επιχειρήσεων, ταυτόχρονη άξιση ανεργίας και συνεχώ έγκλημα τη χώρα. Το πράγμα παρακάτω στι λύσει που πιστεύω ότι είναι ανοιχτά. Πρώτον, δημιουργία ενό κράτου ελεύθερο φυλάσσεται στην ώρα μου. Η δημιουργία αυστηρά φυλασσόμενων σύνορων θα αποτρέψει τα κυκλώματα των μεταναστών και έτσι η μαθή του παρεμβολίου δεν θα μπορεί να βρίσκει το πετούμενο αυτού του δυναμικό και την παράλογη μετακίνηση των εγχωρημάτων. Εάν καταφέρουμε, ταυτόχρονα θα έχουμε και ένα κράτο οικονομικά ισχυρό και ελεύθερο, διότι σήμερα είμαστε υποκριτική κατοχή. Κατοχή που μας έχουν επιβάλει όλοι όσοι έχουν σκοπό να μας εκμεταλλευτούν μέχρι η πατρίδα μας να μην έχει πλέον τίποτα να δώσει και τότε απλά θα μας εγκαταλείψουν. Δυστυχώς όμως όλοι όσοι κατευθύνονται θα κυκλοφορούν ελεύθεροι χωρίς καμία πολιτική αλλά κυρίως ποινική ευθύνη. Δεύτερο, το δημόσιο εφαρμόσουν. Αυστηρή κρίση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όπου και να κοιτάξουμε, δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Αρχίζει μειωμένη από του Δήμου και την κοινωνική αστυνομία, προχωρώντα στην περιφέρεια και καταλήγοντα στο δικό κράτο. Εκεί ο διατροπό τη εφαρμογή τη νομοθεσία έχει κολλήσει εδώ και δεκαετίε και δεν είναι μικρό να ξεκινήσει. Ένα νόμο από το 1982 παραμένει εκτό ανεπάρκτου. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα. Ο νόμο προβλέπει την αντιστροφή των ειδών του εμβολίου από περίπου λύσει πιο δραστικέ, όπω η σύλληψη παρανόμων και μετανάστων και έξω στην πατρίδα. Αναρωτιέμαι γιατί μην εκτελήσει από καλύτερα όταν είναι πια κοινό γνωστό ότι στην Ιταλία έχει στηθεί μια φάπηλα ενοποίηση αρχαιών μεταναστών που κατόπιν συγκρούνται στην Ευρώπη για τη δουλειά. Αναρωτιέμαι επίση αν όλοι όσοι ευθύνονται παρακολουθούν και κρατήσει από του νέου νοράματα και χωρί καμιά πολιτική διαμέση και αγάπη για την παιδιά του να αφορούν αυτονόητα. Δηλαδή ποιο, την ελληνική νομοθεσία. Μήπω η πάταξη του παρεμβολίου τη μαφία ήταν απλώ νομινόν. Θεωρώ πως ναι. Τρίτον, σκέπτομαι και λέω ελληνικά. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να περιορίσουμε. Χρειάζεται χρόνο και συνεχή ενημέρωση του κόσμου με πολλού και διάφορου τρόπου και ενώ διαφήμιση σε εθνικό αλλά και γενικότερα το εθνικό επίπεδο. Τουλάχιστον στο εθνικό επίπεδο υπάρχουν κεφάλαια όπω το εθνικό που είναι ιδρύματα των επιχειρηματιών, τα οποία πρέπει να είναι ανταποκριτικά προ αυτού και όχι να γίνουν ενήμερε ανάγκε. Χωρί βέβαια τώρα να εξετάζω πού πάνε και την καλή του, χρήματα τα οποία μπορούμε να κρατήσουμε και τον σκοπό. Α απαντήσουμε λοιπόν κάποια κεφάλαια γι' αυτό και να είστε τα πρώτα μέρη ότι θα πιστεύω πολλά έτσι. Α αρχίσουμε με την επένδυση στον πολιτικό τομέα, που είναι ένα εξαγρό προ το παρόν και είναι ανεπιτάκτο. Και α πάμε λίγο να προ τα επάνω καταλήγουμε στα δεύτερα μισθά. Η πόλη κατά μένα είναι μια έννοια τεράστια. Αν καλέσει σχεδόν ότι υπάρχει, κινείται και προσφέρει υπηρεσίε στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιορισμό στην ουσία πορεία. Α συνιστήσουμε όλε τι ειδικότερε ελληνικέ επιχειρήσει σε εθνικό και ειδικά το ελληνικό επίπεδο. Α γίνουμε λοιπόν φιλοπαθεί εθνικιστέ. Όλοι μα ενδιαφέρουν τι θα πούνε οι Ελλήνε από την Ευρώπη. Γιατί απλά κύριοι και κυρίε θα δίνουν τα συμφέροντά του. Και πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν και πάλι Έλληνε με όλε αυτέ τι λέξει. Τέταρτον, εθνική και τοπική στόχευση ανάπτυξη. Άλλο ένα σημαντικό παράγοντα είναι η στοχευμένη ανάπτυξη. Για δεκαετίε δεν υπήρχε ένα σχέδιο εθνική και ειδικότερα τοπική ανάπτυξη. Σχέδιο που να μην επηρεάζεται από πολιτικέ των κάθε κυβερνήσεων. Σχέδιο που ανεξάρτητα από ποιο πολιτικό καθεστώ και ποιο κοινωνικό σύνολο
κάποιο συναντήσει με πολίτε και του βιωτώνει χωρί. Θα πρέπει να εφαρμοστούν υπεύθυνοι σε κάθε Δήμο τι ανάγκε του τόπου των πολιτών. Θα πρέπει να γίνει ένα σχέδιο σχέδιο ανάπτυξη από του τεχνοκράτε, γνώστε τη οικονομία και ανάπτυξη. Συνδυσία δηλαδή να μπει σε σπάνια και μάθημα πλάνο. Διότι τι είναι το μισθό κατηγορία, δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια μεγάλη επιχείρηση που στο τιμό τη αναλάσσονται και διάφορε κοινωνίε στι τοπικέ κοινωνίε. Θα πρέπει όλε τι τοπικέ και κοινωνικέ υπηρεσίε μαζί με όλου του προεδρού φορεί του κάθε τόπου να δουν μοχλό ανάπτυξη και δράσεων. Βασική προπόθεση είναι πω το σύνδεσμο μεταξυσιακό θα πρέπει να είναι ίδιο και δεν θα αλλάζει ανεξάρτητα από ποια τοπική πολιτική ηγεσία θα έχει στο τιμό του Δήμου. Καταλήγοντα, θέλω να σα πω μια πρόταση η οποία πιστεύω ότι περισσότερο στο δικαστήριο του εμπόριου θα έχουν σκεφτεί και θα ήθελα να εισηγήσω. Πρώτον, την αυστηρή κρίση τη εθνική κίνηση και προπαιδευτική υποθεσία. Δεύτερον, την πληροφόρηση και προστασία του καταναλωτή. Τρίτον, τη δουλειά στα σταθερά προϊόντα από τρίτε χώρε που δουλεύουν με κοινωνική ταυτότητα με αποτέλεσμα την μίσταση δασμών και χώρων. Τέταρτον, την άρση και το πολύ σημαντικό, την άρση των μηχανισμών σε ό,τι αφορά τα μονοπωλιότητα και την ευθύνη άσκηση του ειδικού μηχανισμού για την πάταξη του παρηγορίου και απόδοση την υπόθεση των πλέον στου υπεύθυνου αναδείγματο. Πέμπτον, την εφαρμογή επιτέλου εντό πολιτική πολιτική υπέρ των νόμων επιχειρήσεων. Έκτον, και βέβαια δεν μπορούσα να παραλείψω, την υποκριτική συμμετοχή των επιμελητηρίων στι προηγούμενε εκλογικέ και δημοτικέ άδειε άσκηση υπεύθυνου κανόνιου εμπορίου και γενικά άδειε εμπορίου. Είναι σημαντικό πλέον το επιμελητήριο να έχει λόγο στι άδειε που ακολουθούνται. Δεν μπορεί να είναι τόσο επίσημο φορέα όπω το επιμελητήριο να μην έχει λόγο και γνώση για το τι κατάσταση θα ανοίξει σε κάτι τόπο. Το θεωρώ κλιματικό. Έβδομο, και θεωρώ ότι θα συμφωνήσετε, άνοιξε τον χώρο μέσω έσπα προ περιφέρειε και δήμου. Πρώτοι απλά πράγματα τα οποία όμω δυστυχώ δεν έχουν εφαρμοστεί. Θεωρώ πω είναι πλέον καιρό όλοι μα να βοηθήσουμε σε αυτό. Το παρεμπόριο όχι μόνο στο νησί, τη Σκόπ, αλλά και του Δεκανήσου είναι τεράστια κλίνη. Επιτέλου, α κάνει κάτι το Υπουργείο, α κάνουν κάτι υπεύθυνοι, διότι δεν έχουν χρόνο για χάσιμο. Ο χρόνο έχει τελειώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρόλο που είχατε πει ότι είναι 12 λεπτά η εισήγησή σας, έγινε για αυτή. Πριν πάμε σε διάλειμμα όμως, να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο του Δήμου Κόστου, κύριο Ρεφηκλημάτο, για ένα σύντομο χαιρετισμό, πραγματικά σύντομο ενός λεπτού. Και αμέσως μετά να διαβάσουμε ένα ακόμη χαιρετισμό και θα πάμε σε διάλειμμα για να έχουμε δυνατότητα να συνεχίσουμε. Κύριε Δήμο Πρόεδρε του Ινστιτούτου Φορολογικών και Οικονομικών Μελετών, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Γιώργο Κοντολά, πρόσωπη της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συνάδελφοι τουριστές, κυρίες και κύριοι, ως εκπρόσωπος του Δήμου της Σκόπου, σας καλωσορίζω στο μισή μας και τις εργασίες του συνεδρίου, ας υπάρχουν τους διοργανωτές για το εξαιρετικό πραγματικά φόρο που γίνεται σήμερα στο στρατάμα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δεκανήσου, καθώς και το Ινστιτούτο Φορολογικών και Οικονομικών Μελετών. Είναι πολύ σημαντικό στις πραγματικά δύσκολες ώρες που περνάει ο τόπος, η χώρα μας, να εξετάσουμε τους τρόπους εξυγχρονισμού και της ανοπής του φορολογικού συστήματος, που στην ουσία θα αποτελέσει παράγοντα ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, έτσι ώστε να γίνει όχημα εξόδου από την κρίση και οικονομική σταθερότητα για τη χώρα. Όπως γνωρίζουμε όλοι, το εθνικό μας φορολογικό σύστημα, όπως άλλωστε ελέγχθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές, είναι όντως εξαιρετικά δύσκολο και από την επαγγελματική μου εμπειρία. Το βλέπω καθημερινά, όπως το λέω και όλοι οι συνάδελφοι, και πολύ, πολύ πρόβλημα. Πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος για την κρατική μηχανή είναι αυξημένο και για τις τοπικές επιχειρήσεις δυσβάστατο, με αποτέλεσμα τη μείωση ανταγωνιστικότητας, μείωση της ανάπτυξης και αύξηση της ανεργίας. Ιστορικά